αποφασίσαμε να καλέσουμε σε σύσκεψη αυτά τα μπλόκα της Ιταλίας, έτσι ώστε σε πανδεσσαλικό επίπεδο καταρχήν να μπορέσουμε και να συνεννοηθούμε για κοινές δράσεις που θα κάνουμε, με σκοπό να πιέσουμε περισσότερο την κυβέρνηση να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα στις κοινές δράσεις, δηλαδή κλείσιμο εθνικών οδών, δρόμων, τι? Η αγρότικα είναι στη σκέψη μας. Είναι για το Σάββατο η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα οργανώσει το συλλαλητήριο εκεί στις 12 η ώρα το πρωί στη φίλη της έκθεσης και καλούμε βέβαια όλους τους αγρότες και τους ανθρώπους να είναι εκεί. Αυτό που περιμένουμε όλοι μας και περιμένει και ο ελληνικός λαός είναι η κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν και εμάς, ειδικά στους Θεσσαλούς, αφορούν και τις καταστροφές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, αλλά και γενικότερα σαν αγρότες σε όλη τη χώρα, έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, τη νέα ΚΑΠ, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα. Όταν δοθούν οι λύσεις, γυρίζουμε και εμείς. Αυτές οι 10.000 ευρώ που εξήγησε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Καταρχήν, ακόμα υπάρχουν συνάδελφοι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία που δεν έχουμε πάρει τα 2.000 ευρώ. Από την άλλη, περιμένουμε να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο θα τα πάρουμε και πότε θα τα πάρουμε. Γιατί αυτό είναι και το ρεζουμέ. Έχουμε χάσει εξοπλισμό, έχουμε χάσει χωράφια. Δεν έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός καθόλου για τους αγρότες που θα είμαστε άνεργοι και για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια, όπως είναι στα παρακάρλια χωριά, δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Ακόμα δεν έχει μιλήσει για να αναπλήρωση εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει και τα πρόβατα και τα μαντρέα. Ακόμα δεν έχει μιλήσει. Ακόμα υπάρχει κόσμος. Όχι, υπάρχει. 4,5 μήνες μένουμε σε νοικιασμένα σπίτια και δεν υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Δεν έχουν πάρει αρκετοί συμπολίτες μας τα 6.600. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας. Η προθεσμία είναι το Σάββατο. Δεν υπάρχει προθεσμία. Σάββατο εμείς βγήκαμε έξω έως ότου και λύσουμε αυτό που πρέπει. Τη ζωή μας πίσω και δεν θα κάνουμε εκτόσεις στις ανάγκες που έχουμε. Έκπτωση μηδέν. Ετοιμάζεται μια επιστολή στον Πρωθυπουργό? Όχι. Ο κύριος Αβγενάκης δεν είναι πρώτος στην αντιθέση. Ο κύριος Αβγενάκης ήταν εδώ με ένα κλιμάκιο υπουργών στην Καρδίτσα και δεν υπάρχει πουθενά στο πρόγραμμά του συνάντηση με τις ομοσπονδίες, τις Θεσσαλικές και τα εργατικά κέντρα Καρδίτσας και Λάρισας για να το πούμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αν είναι ανοιχτές, τι εννοεί αν είναι ανοιχτές? Σήμερα τον άκουσα ότι κάποια από τα αιτήματα που έχουμε δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Άρα, εμείς κυβερνητικό κλιμάκιο θέλουμε και θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Πραγματοποιούμε εδώ σήμερα αυτή τη σύσκεψη για να υπάρχει πανθεσσαλικός συντονισμός και μετά να γίνει και πανελλαδικός συντονισμός, γιατί τα προβλήματα είναι ενιαία, αφορούν όλους και έχουμε και τα ίδια αιτήματα και πρέπει να έχουμε και τον ίδιο προσανατολισμό ως αγροτικό κίνημα, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε στον δρόμο με μαζικά μπλόκα. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή, με αποφασιστικότητα, ενότητα και ένα ανυποχώρητο αγώνα που δίνουμε για να δικαιωθούμε να παραμείνουμε στα χωριά και στις καλλιέργειές μας. Αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και σήμερα μέσα από εδώ, αλλά και από τις δράσεις που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, είναι ότι η κυβέρνηση πιέζεται από τα μπλόκα. Είναι εμφανές αυτό στις τοποθετήσεις και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και όλων των κυβερνητικών στελεχών. Πλέον πιέζονται. Αυτό δεν υπήρχε πριν μια εβδομάδα. Εμφανίστηκε μετά τα μπλόκα και τη μαζική συμμετοχή και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα για κάθε αγρότη, για κάθε κτηνοτρόφο να πάρει τη θέση του στα μπλόκα του αγώνα, να τα ενισχύσουμε παραπέρα όπως έγινε χθες στον μπλόκο του Πλατικάπου, να ενισχυθούν και με νέα τρακτέρ, να βγουν και νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα όπως και βγαίνουν καθημερινά μπλόκα και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από τη δική μας συμμετοχή και όχι κοιτώντας ως θεατές, θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει κοινό μέτωπο, τι θα κάνετε? Το κοινό μέτωπο είναι ότι θα έχουμε τα ίδια αιτήματα και τον προσανατολισμό σε σχέση με το πώς όταν θα συναντηθούμε, τι αποφάσεις θα πάρουμε, τι απαντήσεις θα πάρουμε στα αιτήματά μας, γιατί θέλουμε ουσιαστικές απαντήσεις και όχι λόγια παραγωγίας ή ότι συμπονούν ή ότι ξέρουν τα προβλήματά μας και έχουμε δίκιο. Αυτά τα έχουμε ακούσει και 6 μήνες στη Θεσσαλία. Αυτό ακούμε ότι έχουμε δίκιο. Όμως έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα που βιώνουν οι Θεσσαλοί αγρότες και όλοι οι Θεσσαλοί. Και όλοι οι αγρότες. Οι κοινές δράσεις είναι. Θα ξεκινήσουμε ένα συλλαλητήριο στην αγρότικα και θα δούμε από εκεί και πέρα και με κλιμάκωση, με κλεισίματα συμβολικά στην Εθνική Οδό, σε κλεισίματα δρόμων, με άλλες δράσεις μέσα στις πόλεις για να υπάρχουν όλοι και να καταλάβουν και όλοι οι φορείς των πόλεων και οι κάτοικοι ότι είμαστε ένας κοινός αγώνας και έχουμε κοινά ζητήματα και κοινά αιτήματα και ότι και αυτούς τους συμφέρει να υπάρχει μια δικαιώση του αγροτικού κόσμου. Και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα χειριστούμε την όλη κατάσταση, ανάλογα και με τις εξελίξεις, ανάλογα και με τις απαντήσεις από την κυβέρνηση. Οι 10.000 φτάνουν?
Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι ποσό. Είναι κάτω από την πίεση βέβαια του μπλόκου, γιατί θα μπορούσε να έχει δοθεί από την αρχή. Είναι και αυτό αποτέλεσμα αυτού του αγώνα που γίνεται. Όμως είναι μια προκαταβολή που ούτως ή άλλως θα προσμετρηθεί στην τελική αξία, στην τελική απογραφή που θα γίνει, γιατί που έχει γίνει στη ζημιά των μηχανημάτων, ας πούμε, του πάγιου κεφαλαίου. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι χρειάζεται αναπλήρωση εισοδήματος, χρειάζονται αποζημιώσεις, χρειάζεται μείωση του φόρου παραγωγής για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Κάναμε ένα κάλεσμα σαν το μεγαλύτερο μπλόκο που είναι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, να συγκεντρωθούν οι συντονιστικές επιτροπές σε όλο τον μπλόκο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πανθεσσαλικό, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να ενωθούμε, ώστε να κάνουμε κοινέ δράσει από εδώ και πέρα στα πλαίσια τη κλιμάκωση του αγώνα. Είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε στον δρόμο, να κλιμακώσουμε, ώστε η κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν φτάνει μόνο να μας καταλάβει τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να δώσει και λύσεις ώστε να γυρίσουμε, να πάρουμε τη ζωή μας πίσω και να ξανακάνουμε την Ήπειρο όπως ήταν δυνατή με τον πρωτογενή τομέα στο επίκεντρο.